είμαστε όλοι σοκαρισμένοι και ειλικρινά, δηλαδή δεν έχουμε λόγια. Αποκεφαλίζει. Δηλαδή ο αποκεφαλισμός μας πάει πολύ πίσω στην ιστορία. Και δει εμάς τους Έλληνες. Ο εφιάλτης της Ισλαμιστικής Τρομοκρατίας επέστρεψε για τα καλά στη Γαλλία. Ο αποκεφαλισμός μιας γυναίκας μέσα σε εκκλησία στην Νίκαια και η δολοφονία άλλων δύο ανθρώπων από τζιχαντιστή προκαλεί φρίκη, σοκ και δέος και για τους Έλληνες που ζουν στη γαλλική πόλη. Είμαστε σε ετοιμότητα. Είμαστε σε μικρή απόσταση. Ήδη έχουμε λάβει μέτρα. Υπάρχει εδώ κινητικότητα και παρουσία της αστυνομίας στο δικό μας το ναό και περιπολή. Λάβαμε και μέτρα πλέον με ασφάλεια στην πόρτα σε περίπτωση που κάτι χρειαστεί. Προβληματιζόμαστε και ανησυχούμε. Φοβάμαι να μην ζήσουμε νέες καταστάσεις 2015. Βλέποντας όντως τη διένεξη μεταξύ Ερντογάν και Μακρόν και γενικότερα την κατάσταση που επικρατεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, είμαστε σε ανησυχία. Ήμασταν την προπόνηση σήμερα, δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει. Ακούγαμε απλά διάφορες σιρήνες περιπολικών έξω από την πισίνα, πολλή κίνηση από αστυνομία. Και βγαίνοντας από την προπόνηση, ενημερωθήκαμε τους ανθρώπους της ομάδας ότι έχει γίνει μια τρομοκρατική επίθεση στην κεντρική εκκλησία και υπήρχαν τραυματίες και τρεις νεκροί. Όλες αυτές οι διαφορές που υπάρχουν τον τελευταίο καιρό μεταξύ Τουρκίας, Γαλλίας έχουν δυναμητήσει το κλίμα. Ο φόβος για νέες επιθέσεις, όπως λένε οι Έλληνες ομογενείς, είναι μεγάλος. Ο κόσμος τώρα ζει εφιάλτες, είναι τρομοκρατημένος. Το λίγο που έχω βγει έξω και έχω δει τον κόσμο, ανησυχούν πάρα πολύ. Αυτή τη φορά ο κόσμος είναι ανακτισμένος, ζητά οπωσδήποτε μέτρα. Αυτή τη φορά ο φόβος είναι εδώ. Μπορώ να σου πω περισσότερο από την τελευταία φορά. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Γαλλία βρίσκεται ξανά σε πόλεμο με την Ισλαμιστική Τρομοκρατία. Η αστυνομία και ο στρατός είναι παντού και ο φόβος σκεπάζει τα πάντα.